Λοιπόν, 3 Οκτωβρίου, Ευρωπαϊκή ημέρα κατάθλιψης. Εύη. Λοιπόν, κάθε χρόνο στις 3 Οκτωβρίου γιορτάζεται, θα μπορούσαμε να το πούμε σε πολλά εισαγωγικά. Είναι μια μέρα ουσιαστικά που χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε λίγο παραπάνω, να διαβάσουμε λίγο παραπάνω για την κατάθλιψη. Με πρωτοβουλία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάθλιψη, ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει ουσιαστικά επαγγελματίες, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις ψυχικές νόσους. Είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη κοινωνία. Αρκετοί άνθρωποι πάσχουν από κατάθλιψη και γενικά η ψυχική νόσος δεν χρειάζεται να είναι πλέον ταμπού. Όλοι μας μπορεί να αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία. Το σωστό και το πρέπον είναι να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Άνθρωποι δηλαδή που είναι εκεί για να μας ακούσουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το χαμόγελο του παιδιού, που είναι εκεί για να ακούσει μικρούς και μεγάλους. Δέχονται τηλεφωνήματα και βεβαίως περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν και με την κατάθλιψη. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να δούμε πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, αν γνωρίζουμε ότι κάποιος άνθρωπος, συνάνθρωπός μας δυσκολεύεται και ποια βήματα χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Να πάμε σε μια σύνδεση που έχει να κάνει με το θέμα μας και με όλα αυτά τα οποία μας είπες, να πάμε στον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, ο οποίος είναι ψυχολόγος και συντονιστής Εθνικού Κέντρου για τα εξαφανισμένα και θύματα εκμετάλλευσης παιδιά του Χαμόγελο του Παιδιού. Μάλιστα, την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε Αλεβίζε. Καλησπέρα, καλησπέρα από Αθήνα. Σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μία φορά. Γνωρίζετε ότι σας στηρίζουμε, τις δράσεις σας, τις πρωτοβουλίες, αλλά και εσείς μας έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Διαχρονικά από το 1995 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος μετά από την επιθυμία του Ανδρέα του Γιαννόπουλου, η Κρήτη ήταν μια σημαντική περιοχή υποστήριξης, ενίσχυσης του οργανισμού το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά παράλληλα και εμείς προσπαθούσαμε να βρεθούμε δίπλα σε όλα τα κρητικόπουλα και αυτή τη στιγμή μάλιστα με φυσική παρουσία είμαστε στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Στηρίζουμε και τα παιδιά του Αγίου Νικολάου μέσα από το χώρο μας στο Ηράκλειο. Βέβαια. Είναι μια σχέση δυνατή. Θέλω λίγο να μας πείτε πόσο επίκαιρα είναι τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν από την σημερινή Ευρωπαϊκή ημέρα κατάθλιψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτά που συζητάγατε και πρωτύτερα, έτσι όσο σας άκουγα, ότι είναι μια ημέρα... προσπαθήσατε να την προσδιορίσετε, κατάλαβα, να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι μια ημέρα συνειδησιακής αφύπνισης του κόσμου σχετικά με μια νόσο, με μια ψυχική ασθένεια η οποία δεν είναι ορατή όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος, όπως είναι όλες ψυχικές ασθένειες και δεν αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα και τη βαρύτητά της, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να αποτελεί έτσι μια παγκοσμίου κλίμακα προβλήματος υγείας, μία από τις πρώτες νόσους παγκοσμίως για όπου νοσεί ο κόσμος, οδηγεί πάρα πολλές φορές σε θανατηφόρες απόπειρες αυτοκτονίας ή μη θανατηφόρες απόπειρες αυτοκτονίας και εδώ στην γραμμή 1056 υπάρχουν 24 ώρες το 24ωρο ψυχολόγοι έτοιμοι να ακούσουν τα παιδιά, να ακούσουν τους γονείς τους και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να πούμε για την κατάθλιψη και ιδίως στο νεανικό, τον παιδικό πληθυσμό είναι το εξής, ότι πολλές φορές ακούμε τον όρο κατάθλιψη και φαντασιωνόμαστε κάπως σαν τον κόσμο των ενηλίκων, ότι ένα παιδί που βιώνει κατάθλιψη είναι ένα απομονωμένο παιδί, στεναχωρεμένο, που κλαίει, που. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Τα παιδιά μπορεί να βιώνουν κατάθλιψη και να συνδιαλέγονται στον κόσμο, να είναι ενεργά κοινωνικά, απλά όλη αυτή η σημαντική κατάσταση να παλεύει από μέσα της, από κάτω, έτσι, σε ένα δεύτερο επίπεδο. Εμείς βλέπουμε και με το σπίτι του παιδιού, ένα κέντρο ψυχικής υγείας, κέντρο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχει το Χαμόγελο, να συνδέονται αυτά τα καταθλιπτικά ή καταθλιπτικόμορφα συναισθήματα με μορφές βίας, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση, όπως είναι ο εκφοβισμός που βιώνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και το προηγούμενο εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο του 2022, είχαμε στη γραμμή δύο κλήσεις ανά τρεις ημέρες που αφορούσαν παιδιά που εξέφραζαν αυτοκτονικό ιδεασμό, παιδιά που βίωναν καταθλιπτικές
συνθήκες και ήθελαν να βάλουν τέλος στη ζωή του. Κύριε Λεβίζε, περνώντας έτσι λίγο στο πιο πρακτικό κομμάτι και επειδή μας βλέπουν και γονείς, τα παιδιά στην εφηβεία έτσι περνούν και εκείνες τις δικές τους περιόδους, μία πάνω, μία κάτω. Ένας γονέας πώς θα πρέπει να αφυπνιστεί, τι θα του κάνει εντύπωση και θα χρειαστεί να λάβει μία βοήθεια, να κάνει μία ερώτηση, γιατί μιλάμε για ψυχικά νοσήματα όπως είπατε, τα οποία δεν φαίνονται. Μπορεί κάποιος να δείχνει πολύ χαρούμενος και βαθιά μέσα του να είναι πολύ πληγωμένος. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ πάντα αυτό που λέω στους γονείς για την διαθεσιμότητα της γραμμής μας την 24ωρη είναι ότι οποιαδήποτε ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, στη διάθεσή του, στην όρεξή του, στην άποψή του για κάποια άτομα, στον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγεται, στον ύπνο του, στην υγιεινή του, οφείλει να προβληματίσει. Είναι μικρές λοιπόν λεπτομέρειες που μπορεί να μην φαίνονται στη συμπεριφορά του παιδιού, όπως είναι η υγιεινή, όπως είναι η ποιότητα του ύπνου, οι διατροφικές συνήθειες που οφείλουν να προβληματίσουν και γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ 24ωρη γραμμή, για να μπορούν οι γονείς, οι φροντιστές των παιδιών να επικοινωνούν μαζί μας, να μας θέτουν την εικόνα και να αποκωδικοποιούμε μαζί τους τα μηνύματα και εφόσον χρειαστεί να οδηγηθούν τα παιδιά σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας για να τα στηρίξει και να τα υποστηρίξει. Και μιας και έχετε εμπειρία από παιδιά, περνώντας το κομμάτι των ενηλίκων, αν εμείς διαπιστώνουμε ότι ένας άνθρωπος δυσκολεύεται, βλέπουμε μία αλλαγή στη συμπεριφορά του που ο ίδιος δεν τη βλέπει, δεν την αντιλαμβάνεται, σαν περιβάλλον, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, γιατί αν κάποιος δεν θέλει να επισκεφθεί έναν ειδικό, με το ζόρι δεν γίνεται. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για να πούμε ότι τουλάχιστον προσπαθήσαμε, ήμασταν εκεί μια δύσκολη στιγμή. Ή όλα αυτά που είπατε, και απλά να προσθέσω. Ή δεν το αποδέχεται ότι είναι μια προβληματική συμπεριφορά, όχι απλά δεν το συνειδητοποιεί, μπορεί να βλέπει ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά του, αλλά δεν αντιλαμβάνεται την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του. Πολύ θα ήθελα να σας είχα μια απάντηση εύκολη, γρήγορη και να είχα λύσει το πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη από ειδικό ψυχικής υγείας, αλλά δεν απευθύνονται σε αυτόν. Αυτό που μπορώ να πω με ότητα όμως, γιατί πρόσφατα χειριζόμασταν μια τέτοια κλίση, είναι ότι κάθε περίπτωση δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ για να αποφύγω την απάντηση, είμαι ειλικρινές. Ότι κάθε περίπτωση έχει μια μοναδικότητα. Προσπαθούμε μέσα από την ιστορία του ανθρώπου, όπως μας παρουσιάζεται, και μέσα από το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, να βρούμε ακριβώς εκείνο το σημείο που χρειάζεται, να βασιστούμε πάνω του και να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την συνάδελφό μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή. Μία τελευταία ερώτηση, αν υπάρχει έτσι ένα χρονικό διάστημα, ένας μέσος όρος που αυτός ο άνθρωπος θα ξανανιώσει όμορφα, θα ξαναδεί έτσι τη θετική πλευρά της ζωής, θα ξαναχαμογελάσει από τα βάθη της ψυχής του και όχι κάνοντάς το επιφανειακά. Το εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε και δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει τελείως με το περιβάλλον αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή με το διαθέσιμο κοινωνικό περιβάλλον, με την ιστορία του ανθρώπου, μην την ξεχνάμε. Αυτός ο άνθρωπος έρχεται με ένα πρόβλημα έχοντας από πίσω του μια ιστορία. Αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες. Πώς τις χειρίστηκε τότε, τι έκανε. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να τον στηρίξουμε. Ένα μήνυμα μόνο θέλω να δώσω. Μάλιστα. Μια που είναι και η μέρα αυτή. Ότι, πώς να το πω, τηλεοπτικά μπορεί να μην ακουστεί ωραία, όταν έχουν χαμένες υποθέσεις, δεν υπάρχουν δρόμοι χωρίς γυρισμό. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είμαστε σε θέση να στηρίξουμε κάθε συνανθρωπό μας, κάθε παιδί, σε όποιο πρόβλημα και να αντιμετωπίζει, είτε είναι 5 χρονών είτε είναι 85. Αυτό που περιμένουμε από αυτούς είναι το να μας ζητήσουν τη βοήθεια. Από εκεί και πέρα είναι πάνω μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς.